Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και η Θεία για ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να τελειώσουμε το άλμπουμ με τα αυτοκίνητα, το οποίο το έφτασα εδώ πέρα στη Μύκονο τις δύο προηγούμενες μέρες. Τώρα που το ξαναβλέπω, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δηλαδή του άλμπουμ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και πάμε να το τελειώσουμε. Λοιπόν, τώρα είναι στιγμή εδώ τα πήρα τα αυτοκίνητα. Σας θα πει τις σχέσεις από την προηγούμενη φορά που θα το κάναμε αυτό κάποια στιγμή. Θα το φτιάχναμε ή εδώ στην Αθήνα, αλλά προτίμησε εδώ καθώς είναι ένα πιο ηρεμό το περιβάλλον. Ήταν σχέση και να το κάνεις, θέλει κάποια ηρεμία για να βοηθήσεις έτσι απλά. Πώς ήταν εσύ, γέντρος? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτά εδώ που φτιάχνω τώρα, βάζω εδώ μπροστά. Είναι τα αυτοκίνητα της Greenspeed. Και θα μου πεις ότι ποια είναι η Greenspeed, δεν μου έχει να ακούσει τι εταιρεία είναι αυτή. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, είναι με αυτοκίνητα η οποία φτιάχνει μοναδικά ο concept αυτοκίνητα, τα οποία δεν βγαίνουν βέβαια στην παραγωγή, βασισμένα σε διάφορα σασί. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο μοιάζει με το Dodge Viper. Είναι στην πραγματικότητα είναι η Greenspeed. Άλλο αυτοκίνητο μοιάζει με Porsche. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η Greenspeed. Όταν θα σας παρουσιάσω το άλμπουμ, μια από τις επόμενες μέρες, επόμενες μήνες, επόμενες εβδομάδες, θα δείτε τι εννοώ. Την έννοια ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι μοναδικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βάζουμε εδώ φωτογραφίες συνεχόμενες. Λοιπόν, ορίστε, εδώ. Λοιπόν, ωραία, έλα εδώ. Δες τι είναι πολλά ακόμα. Πόσες είναι, πέντε φωτογραφίες. Μάλιστα, η εταιρεία, η Greenspeed, κατασκεύασε και από το υποβρύχιο αυτοκίνητο. Γιατί ένα αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί και στο νερό και στη στεριά. Εδώ έκανα ένα λάθος.
Δεν θα τα βάλω με χρονολογική σειρά, πότε βγήκανε. Θα τα βάλω όπως να είναι. Αυτό νομίζω είναι το δεύτερο μέρος. Μιλάμε για κόνσινα αυτοκίνητα, πρωτότυπα. Λοιπόν, μια και φτιάξαμε τη Ρίγκσπι, ας φτιάξουμε και τη Μιτσουόκα εδώ πέρα, που την έχω μπροστά μου. Μπορεί να είναι μικρή και άγνωστη εταιρεία για τους περισσότερους. Θα με έλεγα στο σχολείο, αλλά για λέει, πολύ ξέρω σας την εταιρεία του Μιτσουόκα, δεν όμως να ακούσετε τι εταιρεία είναι. Είναι και είναι Ιαπωνική. Η οποία κατασκευάζει μοναδικά αυτοκίνητα, όχι πρωτότυπα, κανονικά του δρόμου. Ρετρό αυτοκίνητα. Όχι απλά, σύγχρονα. Τα οποία αντιγράφουν ή προσομοιάζουν το κόνσεπτ διάφορων ρετρό αυτοκινήτων από την Ευρώπη και την Αμερική. Ryuga, Ryuki, Vest, είναι μερικά ονόματα των αυτοκινήτων της. Χυμό, Χυμούχα, Γκαλούε. Είναι μερικά από τα ονόματα των αυτοκινήτων της. Και εμένα, σαν άγγελο, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες στη Μιτσουόκα. Η οποία παράγει αυτοκίνητα. Καλά, βέβαια είναι λίγο άγνωστη, η αλήθεια είναι. Εσείς που με βλέπετε, είμαι σίγουρος ότι την έχω βρει πρώτη φορά. Και εγώ μέχρι να βλέπω δεν την ήξερα, αλλά δεν έμαθα. Όταν ψάχνεις, χάρη βρίσκεις πάντα. Να, δείτε αυτό εδώ, το Vieft, ένα από τα αυτοκίνητά της, αντιγράφεται σαν μικρά. Τώρα, αν με βάζετε να συγκρίνω Ρίγκσπιτ που ήταν προηγουμένως με Μιτσουόκα, θα επέλεγα Μιτσουόκα. Εντάξει, η Ρίγκσπιτ είναι καλύτερη για τα πρωτότυπα, αλλά το μοναδικό γνώρισμα των αυτοκινήτων της είναι ότι δεν βιώνει στην παραγωγή. Εκτός από τα αυτοκινήτα προηγουμένως, παράγει και ένα supercar, το οποίο το έχω και στο άλλο άλμπουμ. Το Οροτσί. Οροτσί, πείτε το όπως θέλετε. Και επίσης παράγει τα υπερποτελή Le Shade. Τα οποία σύμφωνα με τον Ιαπωνικό παραγωγό πουλήθηκαν μέσα σε 4 μέρες όλα. Να και ένα προσκυνητές, που αντιγράφει να μου την πείσει Μιεύ, το ηλεκτρικό. Λοιπόν, να.
έδειξε λίγο πώς το έχω φτιάσει. Εντάξει, έδειξε να το έχω πέσει λίγο. Έτσι, θα το βρω αμέσως, ξέρεις. Θυμάμαι πώς έχω βάλει. Ωραία, έλα εδώ και εσύ. Ορίστε, έτοιμα. Από εδώ δεν μας φαίνει τίποτα άλλο από να τα βάλουμε εκεί που ανήκουν. Για να γίνουν επίσημα μέλη της συλλογής μου πρέπει να μπουν στο άλμπουμ. Αν έχετε δει το προηγούμενο μου βίντεο που έχω κάνει πάνω στα αυτοκίνητα αυτά, ότι έχω άλλη μια εταιρεία την οποία πρέπει κάπου να την βάλω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται αλλιώς. Θα γίνει μετά πολύ κουλουβάχατα. Να, δεν τι εννοώ ότι η ρύθμιση θα τη γράφει στο κινητό. Αυτό το κόνσεπτ στο κινητό που είδατε μοιάζει με Dodge Viper. Να, για αυτό πέρα μοιάζει με Lotus. Αυτό που βλέπετε τώρα, το τελευταίο, είναι το πρώτο αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγηθεί και στην στεριά και στη θάλασσα. Και παίρνει το τιμητικό όνομα Σκούμπα. Ωραία. Πάμε εδώ. Να δείτε και το πρώτο της αυτοκίνητο, το Speed Art. Κάνω μια αλλαγή. Για να το ταιριάξω με τα υπόλοιπα. Ωραία, πάμε.
Άρχισα να κάνω ένα διάλειμμα, να συσταθώ λιγάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει λίγο χρύο. Ωραία, έλα πάμε, συνεχίζουμε. Είμαι σε πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, εδώ έχω και της εταιρείας που λέει της Μπάρο τα αυτοκίνητα, σχεδόν όλα. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τα βάλω εδώ μέσα, γιατί δεν έχω και πολύ χώρο και αυτό είναι αρκετά. Αλλά αυτό θα τα κάνουμε σε άλλο βίντεο, δεν θα τα κάνουμε σε αυτή, γιατί θα μας φέρει πολύ μεγάλο και δεν θέλω. Και εδώ κάτω, δείτε. Έχω και άλλα αυτοκίνητα από άλλες εταιρείες, όπως είναι η Πινιφαρίνα, η Μπερτόνε, η Dead Design και πάει λέγοντας. Το άλλο άλμπουμ που έχω από κάτω έχω Supercars, ελληνικά αυτοκίνητα, γιατί κάποια στιγμή στην Ελλάδα είχαμε βιομηχανία αυτοκινήτων. Για... Να, κάτσε. Θα το φέρω να σας το δείξω. Αν και έχουμε δει στο κανάλι. Μόνο είναι αυτό εδώ. Εδώ έτσι. Να τι εννοώ. Ελληνική βιομηχανία αυτοκινήτων. Το πόνι. Το φαρμόμπιλ. Η Elvo. Ελληνική βιομηχανία χυμάτων, που είναι γυρισμένη με εταιρεία αυτοκίνητων στην Ελλάδα. Η Μεβέα, που θυμάστε, θυμάμαι ένα αυτοκίνητο που ήταν τίτροχο. Το Robin, Relian Robin, το οποίο ξεκίνησε από την Ελλάδα και μετά το έκαναν μεταπόληση και το μεταφέρανε στην Αγγλία, όπου συνεχίστηκε ακόμα και σήμερα. Και πολύ ξεχνάμε ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν ελληνικής παραγωγής. Ότι το κόνσεπτ ήταν κίνηση Έλληνα. Α, εδώ, Enfield Neorion. Και τα Neorion στα Chicago, τα θηριώδη αυτά στο κίνητα με τον V12 κινητήρα. Έπια, ελληνική βιομηχανία αγροτικών οχημάτων. Στήλκα, Ρος, Ροσάκι όπως το λέγανε. Γκρέστα, Διάννα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ας μην ξεφεύγουμε από το πρόγραμμά μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ελληνικά αυτοκίνητα, μπορείτε να πάρετε στο κανάλι μου στην αρχή-αρχή. Νομίζω είναι γύρω στα 50 βίντεο στην πορεία από την αρχή.
μέσα αυτό το βίντεο είναι με ελληνικούς χαρακτήρες γραμμένο και λέγεται «Ζήτω Ελλάδα». Από εκεί μιλάω για τα ελληνικά αυτοκίνητα. Στην αρχή του κοροναϊού μιλούσαμε για μάρκες αυτοκινήτων. Και ανάμεσα στις πολλές που ανέφερα και τα ελληνικά αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ ζει λίγο και αυτό το αυτοκίνητο της Disney Speed. Αυτό. Το οποίο μοιάζει με Talbot Lago. Ένα γαλλικό αυτοκίνητο. Δεκαετίες του 50 και του 60. Λοιπόν, βάλαμε τις Ρίντσπιντ. Πάμε τώρα να βάλουμε και τις Μιτσουόκα. Λοιπόν, να πάμε εξαιρετικά. Και τώρα με την επιστροφή μου στην Αθήνα επιστρέφουμε στο παλιό μας πρόγραμμα. Τελειώνω τα βίντεο με τις συλλογές μου. Δεν πιστεύω να έχω ακόμα πολλά να σας δείξω. Έχω μόνο λίγο που έχω δει ακόμα βίντεο που θα κάνω με τις συλλογές μου. Και μετά πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας. Gaming videos. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια να σας δείξω. Είναι κάποια παιχνίδια που έχω αναστοποιήσει ακόμα. Το έχω αγοράσει και το έχω παίξει καν. Κακώς.
Λοιπόν, δεν περίμενα να θα μου φτάσει. Περίμενα να μου μείνει ναι. Η φωτογραφία στο χέρι. Τα κέφι με διαφέρθηκαν. Λοιπόν, έτοιμο. Ορίστε. Λοιπόν, παιδιά, φεροντάκι μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε να σχολαστούμε. Έφαγα και τι ώρα προσπαθώ να βγάλω το αποτέλεσμα. Τώρα το βίντεο που θα ζω πότε θα ανέβει, ας ελπίσουμε να ανεβάσουμε το τέλος της εβδομάδας. Θα έχω γυρίσει αυτήν αλλαγήγα. Αύριο γυρνάω. Αύριο θα κάνω για ένα vlog σε ένα μωρά μόνο πάντα που έχω να καλύψω πέρα στην άλλη μέρα. Και γενικά είναι ότι αύριο ταξιδεύω. Το μάλλον με το ίδιο καράβι που ήρθα, το πλούσαρα πάρος. Καλύτερα είπα ότι μπορώ να κάθομαι στις αεροπορικές θέσεις που έχω και την ησυχία μου, που μπορώ να φάνε τα βίντεο. Ενώ σου χρειάζεται να δεν μπορώ να γράφω βίντεο τόσο άνετα. Είμαι πιο άνετος στο κατάστρωμα, στις αεροπορικές θέσεις, παρά στο ανοιχτό κατάστρωμα. Αλλά εγώ έτσι δεν καπνίζω, οπότε βγαίνω έξω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι για έξω τώρα, είναι καλοκαίρι που μπορείς να κάτσεις έξω άνετα, που κάνει ζέστη, τώρα κάνει κρύο. Οπότε δεν είναι για έξω. Εμένα δεν με πειράζει, μπορώ άνετα να κάτσω μέσα. Και για πολλή ώρα. Αν έχω πάει τουαλέτα πριν φύγω για το ταξίδι, τότε είμαι άρχοντας. Θα κάτσω άνετα, χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, για να δω λίγο τι έχω κάνει. Λοιπόν, πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είμαι το τέλος. Και φυσικά, να είστε πάρα καλά όλοι. Και ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.